φτιαγμένη ειδικά για το φεστιβάλ. Μια πρόταση για το μαζικό κίνημα και τους καλλιτέχνες. Ακόμα ένας χώρος έκπληξη. Η άθλη του Ηρακλή. Είναι η άθλη που χρειάζεται να κάνει καθημερινά ο νέος εργαζόμενος για να ζήσει ανθρώπινα. Ειδικοί χώροι για τα προβλήματα των μαθητών και φοιτητών. Στο φεστιβάλ θα υπάρχουν ειδικές μετακλήσεις, μεταξύ των οποίων καλλιτέχνες που για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας. Ανάμεσά τους, οι βασικοί εκπρόσωποι του νέου λατινοαμερικάνικου ρεύματος στο τραγούδι. Κουίλα Παγιούν από Χιλή, Μανκουαρέ από Κούβα, Γκοϊζονέτα από Κώστα Ρίκα. Ακόμα, Ντανιέλ Βιλιέρ, Γαλλία, Μπριγάδα Βίκτορ Χάρα, Πορτογαλία, Τίμπου Μανκάντε, Ιταλία, Ρογουάλας, Αμερική. Κλασική μουσική και μαύρο θέατρο από τη Βουλγαρία. Μοντέρνος χορός από Κούβα. Μουσικά αφιερώματα στο Μάνο Λοΐζο, στο Θόδωρο Δευβενιώτη, στο Γκάβουρα, στο αντιφασιστικό τραγούδι. Στον ειδικό χώρο της κλασικής μουσικής θα υπάρχει αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Μάριου Βάρβογλου. Ακόμα παρουσιάζονται χοροθέαμα, η λογοτεχνία της Παρισινής Κομμούνας. 5 νέοι ζωγράφοι, Τάσος Αριδάς, Βασίλης Διονυσόπουλος, Κώστας Παπατριανταφυλόπουλος, Χρυσούλα Ρεπάνη, Πάνος Φιδάκης. 4 νέοι Έλληνες λογοτέχνες, Ηλίας Γκρίς, Ηλίας Κεφάλας, Πάνος Καφετζόπουλος, Πάνος Κυπαρίσης. Πολύ γνωστοί Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές, Κονιτόπουλοι, Γιώργος Κόρος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Χρήστος Νικολόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος και άλλοι. Την Κυριακή μεγάλη συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου. Ακόμα ενδιαφέρουσες παραστάσεις στο θέατρο. Πρώτες παρουσιάσεις ταινιών στον κινηματογράφο. Ειδικές εκδόσεις για το 11ο φεστιβάλ. Πολλές συζητήσεις με στελέχη του ΚΚΕ. Δήμερο συζητήσεων για την κρίση, τις επιπτώσεις και τη διέξοδο. Στο 11ο φεστιβάλ, δύο μεγάλα πολιτικά γεγονότα. Σάββατο 14 Σεπτέμβρη. Ομιλία Σπύρου Χαλβατζή, γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Κυριακή 15 Σεπτέμβρη. Ομιλία Χαρίλαου Φλωράκη, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Η αθλητική επικαιρότητα τώρα, το συνάδελφο Στράτος Ευστελή. Γεια σας. Γιορτάστηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη η καθιερωμένη ετήσια γιορτή του ποδοσφαιριστή. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Γιώργου Φέρετη. Να διαδραματίσει ένα ρόλο πολύπλευρο πέρα από την καθαρά αγωνιστική του επίδοση και τις απολαβές που έχουν καθιερωθεί ειδικά στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Θα τόνισε σε χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Δημήτρης Σαρής, που παραβρέθηκε σήμερα στην γιορτή του ποδοσφαιριστή που έγινε στο Καφτατζόγλιο Στάδιο της Θεσσαλονίκης. Η πολιτεία, τόνισε ο κ. Σαρής, θέλει και δημόσια να εκφράσει την ικανοποίησή της, γιατί ο ΨΑΠ και τα μέλη του όχι μόνο είναι υποθετική συμβολή, αλλά προσταλούν και στην γενικότερη προσπάθεια της περιστολής και των αντιαθλητικών και βίων ενεργειών μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Συγγνώμη εδώ, από τις παλιές δόξες, ο Τάκης Λουκανίδης, ο Δήμης Δωμάζος, ο Βασίλης Κωνσταντίνου, ο Ασλανίδης, ο Κουβάς. Εδώ ο πρόεδρος του ΨΑΠ, Αντώνης Αντωνιάδης. Αναμειχτή πλακέτα για τον συνάδελφο Βαγγέλη Φωτικίδη μετά από 35 χρόνια που αποχωρεί από την ενεργό δράση. Επίσης δόθηκαν πλακέτες στον Σταύρο Σαράφη, τον Γιάννη Βένο, τον Τερζανίδη, τον Φανάρα, τον Σαλαπασίδη, τον Παπατζίκο, τον Ζίδρο, τον Ανδρεάδη, που στα 18 του χρόνια παίρνοντας με την Αριδία έχει πετύχει περισσότερα από 100 γκολ, και στους κόρες των μεταθλημάτων, στον Θωμά Μαύρο, στον Παρασκευόπουλο της Αριδέας, στον Κωτάκη του Ιωνικού Νικαίας που έτυχε 35 γκολ, στον Καλατζίδη, το Γενιτσόκ πέτυχε 30 γκολ. Στην μέτωπα εδώ, από το παιχνίδι που άρχισε
Στις 7.30 το απόγευμα στο Καφτατζόγλιο, οι παλέμαχοι του Νότου κέρδισαν τους παλέμαχους του Βορρά με 3-1. Δύο γκολ ο Μιχάλης Χατικόπουλος, ένα ο Σάκης Κουβάς και για την ομάδα του Βορρά πέτυχε τον γκολ ο Τύρ Γιακίδης. Στην γνώτη παδό με τον Βασίλη Κωνσταντίνο και τους άλλους παίκτες από την Αθήνα. Και εδώ ο Γιάννης ο Βένος. Αγωνίστηκαν μαζί του ο Μπέλης, ο Χασεκίδης, ο Λεβέντης, ο Βένος. Και εδώ το σούτ που γίνεται από τον Βράμπη. Ενώπιον οι παίκτες της ομάδας του Βορρά με τον Μπέλη. Θα αποκρούσει ο Λουκανίδης η μεγάλη δόξα αυτή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν πήγαν καλά ούτε σήμερα οι Έλληνες ιστιοπλόοι στους πανευρωπαϊκούς αγώνες με σκάπι τύπου Φιν που συνεχίζονται στο Φαλιρικό Όρμο. Σήμερα στην τρίτη ιστιοδρομία πρότεσψε ο Δανός Βίλμπου με δεύτερο τον συμπατριώτη του Γιόρτενς και τρίτο τον Ολλανδό Πέτ. Οι Έλληνες Γεωργιάδης και Ορτολάρο τερμάτισαν 24ος και 34ος αντίστοιχα. Συνεχίστηκε σήμερα το πρωτάθλημα Πόλο με τους αγώνες της 19ης αγωνιστικής ημέρας. Τα αποτελέσματα. Βουλιαγμένη Παναθηναϊκός 9-4, Αιγυπτιώτες Άρης Θεσσαλονίκης 9-7. Στιγμιότυπα από αυτή τη συνάντηση παρακολουθείτε στους δέκτες σας. Γλυφάδα Βόλος 15-4, Χίος Κέρκυρα 12-13, Εθνικός Ολυμπιακός 13-10, Πάτρα Άρης Νίκαιας 11-4. Με προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών αναστέλλεται η ισχύς του δελτίου του ποδοσφαιριστή Ηλία Αρμόδωρου μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου που θα συζητηθεί η προσφυγή της ΠΑΕ Εθνικός. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ότι θα πειθαρχήσει στην απόφαση και δεν θα χρησιμοποιήσει τον παίχτη της στα μάτς με τον ΠΑΟΚ και τη ΡΕΑΛ. Έφτασε σήμερα στην ΕΠΟ η μπλε κάρτα του Πολωνού ποδοσφαιριστή της Λάρισας Κούπκεβιτς, ο οποίος το εξής μπορεί να αγωνίζεται ελεύθερα με τη Θεσσαλική ομάδα. Σειρά τώρα ο μετεωρολόγος Πάνος Γιαννακόπουλος. Καλησπέρα σας. Ενώ οι βροχές σταμάτησαν σήμερα παντού, απέναντίας οι βορειάδες ενισχύθηκαν, στην περιοχή του Αιγαίου έφτασαν τοπικά τα 8 μποφόρτ και το θερμόμετρο κατέβηκε ακόμη περισσότερο. Και σε ορισμένες περιοχές η μεγίστη θερμοκρασία έπεσε κάτω και από τους 20 βαθμούς. Τώρα για αύριο θα έχουμε μια μικρή εξασθένιση των ανέμων, ενώ η πιθανότητα να σημειωθούν λίγα φαινόμενα στις βορειοανατολικές περιοχές της χώρας είναι μικρή. Και πριν μιλήσουμε αναλυτικά για τον καιρό, να δούμε τις θερμοκρασίες που είχαμε το μεσημέρι στις 3 ώρα. Η Πάτρα και το Αργοστόλι είχαν 28 βαθμούς, Αγρίνιο Ρόδος 27, Κέρκυρα Μεθόνη 26, Γιάννενα Αλεξανδρούπολη 24, 23 βαθμούς είχαν Καβάλα, Σέρες, Κόρινθος, Σάργος, Σαντορίνη και Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη 22, Κύθηρα, Νάξος 21 και η Καστοριά με την Κοζάνη είχαν 19 βαθμούς. Και πάμε στο χάρτη με τα βαρομετρικά συστήματα να δούμε και τις ευρωπαϊκές θερμοκρασίες. Η Αθήνα έχει 25 βαθμούς, Λονδίνο 22, Παρίσι 23, Βρυξέλλες 20, Βιέννη 22, Μόσχα 10, Ρώμη 26, Γενέβη 20, το ίδιο έχει και το Βελιγράδι, ενώ η Στοκχόλμη είχε 11. Όσον αφορά τώρα τα βαρομετρικά συστήματα, μετά την απομάκρυνση του χαμηλού και του μετώπου προς Ανατολάς που επηρέασαν χθες τη χώρα μας, η χώρα μας άρχισε να καλύπτεται από τον αντικυκλώνα της κεντρικής Ευρώπης. Και το σύστημα αυτό συνδυάζεται με το χαμηλό και έτσι ο συνδυασμός των συστημάτων θα διατηρήσει και αύριο τους βορειάδες, κυρίως στην περιοχή του Αιγαίου. Ώστε πιο αναλυτικά, για αύριο Πέμπτη, στην αρχή ο καιρός όλη τη χώρα θα είναι σχεδόν έθριος, αλλά μετά το μεσημέρι στις βόρειες περιοχές κατά τόπους θα συννεφιάσει και μάλιστα στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι παντού θα πρίνουν από βόρειες δευτείς. Στη Δυτική Ελλάδα μέτρη, οπότε η θάλασσα στο Ιόνιο θα είναι μέχρι ταραγμένη. Αντίθετα, στην Ανατολική Ελλάδα θα πρίνουν από βόρειες δευτείς, μέτριος ισχυρή και κατά τόπους στο Νότιο Αιγαίο πολύ ισχυρή, δηλαδή εκεί θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Και έτσι η θάλασσα στα ανατολικά πελάγια θα είναι κυματώδης και κατά τόπου στο Νότιο Αιγαίο πολύ κυματώδης. Η θερμοκρασία στα βόρεια παιδινά θα κυμανθεί από 10 μέχρι 24 βαθμούς και στα νότια παιδινά από 16 μέχρι 28 βαθμούς. Για την περιοχή της Αττικής ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώς την ημέρα. Οι άνεμοι θα πλύνουν βόρειο-βορειοανατολική μέτρη και παροδικά ισχυρή, οπότε η θάλασσα στο Σαλονικό και Νότιο Βοϊκό θα είναι ταραγμένη και παροδικά στα νυχτά κυματώδης. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 17 μέχρι 27 βαθμούς. Τον ίδιο καιρό θα έχει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή στην αρχή ο καιρό θα είναι σχεδόν έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλύνουν βορειοδυτική μέχρι μέτρη και η θάλασσα στο Θερμαϊκό θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι σχεδόν ταραγμένη. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί μεταξύ 12 και 24 βαθμών. Τώρα για μεθαύριο Παρασκευή
Και πάλι στις βόρειες περιοχές της χώρας είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθιος. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν ακόμη περισσότερο, δεν θα είναι παραπάνω από 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα αυριανά επίπεδα. Αυτά λοιπόν για τον καιρό. Ότι αύριο κυκλοφορείτε στον εσωτερικό δακτυλίο της Αθήνας, ο αναριθμός του αυτοκινήτου σας λέγει σε 6, 7, 8, 9 και 0. Εξαφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1984 ο Κύπριος υπήκος Νικόλαος Αποστόλου, του Νικόλα Κωστή και της Κυριακής. Τον βλέπουμε εδώ. Ο Νικόλαος Αποστόλου γεννήθηκε στο έξω μετόχι της Κύπρου και είναι 25 χρόνων. Παρακαλείται οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι για τον εξαφανιστέντα Κύπριο Νικόλαο Αποστόλου να ενημερώσει το προξενείο της Κύπρου στο τηλέφωνο 72-32-727. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 72-32-727. Και μια ειδοποίηση για τη Μαρία Καραχάλιου, του Σωτηρίου, που μένει στο Εγάλαιο και πιθανόν να βρίσκεται στο Ναύπλιο, να επικοινωνήσει επιγόντως με την οικογένειά της για σοβαρή οικογενειακή της υπόθεση. Μαρία Καραχάλιου. Κυρίες και κύριοι, αυτά για τώρα. Το επόμενο δελτίο μας, όπως πάντα, τα μεσάνυχτα. Καλό βράδυ.